θα ακούσουμε από τους συνομιλητές εδώ πέρα απόψε πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το όραμα. Να αρθούν άμεσα όλες οι αγγυλώσεις που κρατούν ομήρους της γραφειοκρατίας. Τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου ζήτησαν κατά τη διάρκεια διακομματικής συζήτησης για την οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής. Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, συντονιστής παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, ο Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Μπαριτάκης, υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Μια διακομματική εκδήλωση για να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της περιοχής, η οποία θα είναι βασισμένη πάνω σε δύο πυλώνες, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Να ακούσουμε τους ανθρώπους, να ακούσουμε τις φορείς, αλλά και από τη δική μας την πλευρά να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο επίλυσης των προβλημάτων. Τέτοια συζητήσεις πρέπει να γίνονται. Είναι θέματα πολιτικού πολιτισμού. Πρέπει να γίνονται διακομματικές συζητήσεις, να ενημερώνονται και όλοι και οι πολίτες, αλλά και εκείνοι που θα διεκδικήσουν με την ψήφο των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυκεντρού της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου, οι τρεις συνομιλητές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να σταθούν στο πλευρό των σεισμόπληκτων περιοχών. Σημασία δεν έχει ο τύπος, η τήρηση των προβλεπομένων, η ορθοδοξία των διαδικασιών. Σημασία έχει ουσία, που είναι η γρήγορη επίλυση του προβλήματος. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουν fast track διαδικασίες, ώστε οι κάτοικοι να προχωρήσουν ανεμπόδιστα στην επισκευή των κατοικιών τους. Δεν είναι ώρα για κατασχέσεις και μπλοκαρίσματα λογαριασμών. Είναι παραμονές εκλογών. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή θα λειτουργεί αυτό το κράτος. Αλλά απόψε είμαστε εδώ για να πούμε και να ξαναδώσουμε την υπόσχεση ότι και οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαστε παρόντες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τύχουν μια σωστή αντιμετώπιση που μέχρι σήμερα δεν την έχουν. Δυστυχώς δεν υπήρξε, θα έλεγα, κάποιο σχέδιο από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, πέρα από τις αρχικές παρεμβάσεις και ένα σύστημα που αποδείχθηκε αναποτελεσματικό. Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη το νέο αεροδρόμιο να αξιοποιηθεί στο έπακρο προς όφελος της περιοχής. Μία πρόταση που πρέπει νομίζω να εξεταστεί σοβαρά είναι η εξής. Ο Δήμος με την περιφέρεια και τη ΔΥΠΑ να καταγράψουν το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής που επιθυμεί να εργαστεί και έπειτα με προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης να τους δώσει αυτές τις δυνατότητες ώστε να μπορούν να απορροφηθούν στις θέσεις που θα δημιουργηθούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ακόμα και τα αντισταθμιστικά ωφέλη δήμαρχοι από το αεροδρόμιο να προσπαθήσουν να βοηθήσουν αν χρειαστεί να γίνει και μια αναπροσαρμογή. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε. Η κατασκευή του ίδιου του αεροδρομίου δεν έχει αντιμετωπιστεί σήμερα με έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό.